Γεια σας παιδιά, Φώτης κατά τον Νικολάου εδώ, από το σφυλάκι.com. Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με μια κοπέλα στη σελίδα του YouTube, η οποία με ρώταγε άμα μπορούσα να κάνω κάποια αναφορά στην χορτοφαγική διατροφή και πώς αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους αθλητές. Οπότε στο σημερινό βίντεο θα εξετάσω ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία για όποιους ακολουθούν μια χορτοφαγική διατροφή και ταυτόχρονα γυμνάζονται και θα προσπαθήσω να σας δώσω λίγες περισσότερες οδηγίες για να κάνετε καλύτερη αυτή σας την επιλογή. Αρχικά, πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διατροφή και ακόμα μέσα και στη χορτοφαγική. Κάποιος, ο οποίος αθλείται, είναι καλό να προσλαμβάνει περίπου 1,5 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους πρωτεΐνης την ημέρα. Οπότε αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια, ότι αν κάποιος είναι 100 κιλά και αθλείται, τότε είναι καλό να παίρνει συνολικά 150 γραμμάρια πρωτεΐνης κάθε ημέρα. Αυτή η ποσότητα πρωτεΐνης είναι καλό να προέρχεται από διάφορες πηγές. Οπότε σίγουρα θα έχετε μέσα όσπρια και ξηροκάρπια. Πρέπει να έχετε και κάποιες άλλες τροφές όπως ας πούμε το κινόα, που θεωρείται μια πηγή πρωτεΐνης αρκετά καλής ποιότητας. Και τέλος, ίσως χρειαστεί να συμπληρώσετε την πρωτεΐνη σας με κάποιο συμπλήρωμα πρωτεΐνης. Έχω διαβάσει ότι υπάρχουν κάποια πάρα πολύ νόστιμα συμπληρώματα πρωτεΐνης με γεύση, που προέρχονται από αρακά και από ρύζι. Δεν έχω εμπειρία με τέτοια συμπληρώματα, οπότε καλό θα είναι να τα ψάξετε μόνοι σας στο ίντερνετ και να βρείτε κάποιο που να σας ταιριάζει. Επόμενο σημαντικό στοιχείο στη χορτοφαγική διατροφή είναι η πρόσληψη κρεατίνης. Η κρεατίνη βρίσκεται κυρίως στο κρέας και στα ψάρια. Οπότε κάποιος που ακολουθεί μια χορτοφαγική διατροφή σίγουρα θα έχει κάποια έλλειψη στην κρεατίνη. Γιατί είναι σημαντική τώρα η κρεατίνη για τους αθλητές? Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες πάνω στην κρεατίνη τα τελευταία χρόνια και έχουν δείξει ότι μόνο ωφέλη έχει. Οπότε οποιοδήποτε αθλείται σίγουρα θα δει κάποια βελτίωση στις επιδόσεις του με την κατανάλωση κρεατίνης. Εντελώς τυχαία, εγώ αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ ένα συμπλήρωμα κρεατίνης το οποίο είναι χορτοφαγικό, το οποίο είναι από το Jarrow Formulas. Θα σας το βάλω και λογικά κάτω στην περιγραφή για να μπορέσετε να το κοιτάξετε και να το αγοράσετε άμα ενδιαφέρεστε. Στη συνέχεια υπάρχουν τρία εχνοστοιχεία τα οποία είναι πιο τακτικά σε έλλειψη σε κάποιον που ακολουθεί χορτοφαγική διατροφή. Αυτά τα τρία εχνοστοιχεία είναι ο ψευδάργυρος, το ασβέστιο και ο σίδηρος. Υπάρχουν διάφορες πηγές όπου μπορείτε να πάρετε αυτά τα συγκεκριμένα τα εχνοστοιχεία, οπότε ίσως η καλύτερη λύση για να δείτε άμα τελικά έχετε κάποια έλλειψη ή δεν έχετε κάποια έλλειψη είναι να πάτε σε κάποια ιστοσελίδα η οποία κάνει αναφορά ανάλογα με το τρόφιμο που καταναλώνετε, τι εχνοστοιχεία ή βιταμίνες παίρνετε, να δείτε άμα τελικά έχετε έλλειψη και αναλόγως να συμπληρώσετε τη διατροφή σας με κάποια τροφή. Για τις βιταμίνες τώρα υπάρχουν δύο βιταμίνες οι οποίες μπορεί να είναι συχνά σε έλλειψη. Αυτές είναι η βιταμίνη B12 και η βιταμίνη D. Για τη βιταμίνη B12 μπορείτε είτε να καταναλώσετε κάποιο συμπλήρωμα πάλι διατροφής, είτε κάποια χορτοφαγική τροφή η οποία να είναι ενισχυμένη με βιταμίνη B12. Για τη βιταμίνη D δεν είμαστε πλέον τόσο σίγουροι ότι είναι τόσο σημαντική όσο έχει αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί σύμφωνα με μια μεταανάλυση που έγινε πρόσφατα, μας έδειξε ότι τελικά όλα αυτά τα ωφέλη που λένε ότι ισχύουν για τη βιταμίνη D χρειάζονται λίγο περισσότερη έρευνα. Οπότε, εμένα η προσωπική μου πρόταση είναι ότι δεδομένου ότι περνάτε κάποια ώρα κάθε ημέρα στον ήλιο, δεν νομίζω να έχετε κάποια έλλειψη στη βιταμίνη D. Τέλος, να δούμε τα λιπαρά. Αρκετοί χορτοφάγοι βάζουν ήδη στη διατροφή τους ελαιόλαδο ή άλλους τύπους λαδιών, ξηροκάρπια, αβοκάντο, λινέλαιο ή λιναρόσπορο και θεωρούν ότι είναι ολοκληρωμένοι από τα λιπαρά για τη διατροφή τους. Μία σημαντική έλλειψη που έχει αυτή η προσέγγιση είναι ότι δεν έχει τα πολύ σημαντικά ωμέγα 3 EPA και DHA. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βρούμε κάποιο συμπλήρωμα πάλι το οποίο να μας δίνει αυτά τα EPA και τα DHA που είναι σημαντικά ωμέγα 3 κυρίως για τις φλεγμονές. Δεν έχω κάποιο συμπλήρωμα να σας προτείνω για αυτήν εδώ την περίπτωση. Εγώ χρησιμοποιώ ένα ψαρέλαιο που καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Οπότε ίσως να χρειαστεί να ψάξετε πάλι λιγάκι μόνοι σας να βρείτε ένα συμπλήρωμα που να ταιριάζει με τις διατροφικές σας συνήθειες. Αυτά είχα να σας πω παιδιά για τη χορτοφαγική διατροφή δεδομένου ότι είστε αθλητές. Οι διαφορές που θα ίσχυαν έτσι και δεν ήσασταν αθλητές θα ήταν πάρα πολύ μικρές. Σίγουρα θα έπρεπε να χαμηλώσετε λίγο τις θερμίδες, τα λιπαρά και τους υδατάνθρακες που καταναλώνετε. Τα συμπληρωματικά που έχουν να κάνουν με ιχνοστοιχεία και βιταμίνες πιστεύω είναι καλό να τα έχετε ακόμα και αν δεν είστε αθλητές. Και τέλος η κρεατίνη είναι κυρίως σε αθλητικό πληθυσμό, οπότε για εσάς δεν πρέπει να σας ενοχλεί. Αυτά είχα να σας πω οπότε, ελπίζω να βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, αλλά και να το μοιραστείτε έτσι και το βρήκατε ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε.